Καλησπέρα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Και όταν λέω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε μάλλον δεν είναι για καλό. Τουλάχιστον όχι για κάποιους. Δεν θα πούμε σήμερα ούτε για gaming, ούτε για Sony. Θα μιλήσουμε για πιο σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρότερα θέματα θα έλεγα. Αλλά πρέπει τι να κάνουμε. Θα βγούμε λίγο εκτός προγράμματος. Θα περιμένετε μερικές μέρες και θα έχει κανονικό επεισόδιο. Παρόλα αυτά, όσο περίεργο και σας φαίνεται, θα ήθελα αν είναι να ακούσετε αυτό το επεισόδιο και κανένα άλλο. Νομίζω ότι έχω πολύ πολύ σημαντικότερα πράγματα να σας πω εδώ από οποιαδήποτε άλλο επεισόδιο κράξιμος μάξιμος. Λοιπόν, πάμε στο zoom. Είδα κάποια πράγματα τον τελευταίο καιρό που δεν μου αρέσουν καθόλου. Και όταν λέω καθόλου, εννοώ καθόλου. Και δεν το λέω με ευχάριστη φωνή. Λες εντάξει, να κάνω μία το μαλάκα, να κάνω δύο το μαλάκα, την τρίτη θα γίνω μαλάκα, οπότε σταματάς να κάνεις το μαλάκα. Δεν μπορεί να συνεχίσει για πάντα αυτό. Τι να κάνουμε. Πρέπει να βγεις και να μιλήσεις κάποια στιγμή για να σταματήσουν κάποιοι να κάνουνε, να τις πω μαλαγανιές, να τις πω στιές. Δεν ξέρω, θα τις πω ό,τι θέλετε. Θα το πιάσετε σε λίγο τι παίζει όμως. Λοιπόν, παιδάκια, όταν κάνουμε καναλάκια στο YouTube, υποτίθεται ότι κάποιοι εδώ τα κάνουμε για να περάσουμε καλά. Έτσι. Θέλουμε έτσι λίγο να έχουμε παρέα, να ξεσκάσουμε, να ανοίξουμε κάπου κάποια βίντεο, κάνα live και να πούμε και τι βλακίε μα, να γνωρίσουμε κόσμο. Ωραία είναι αυτά. Έλατε όμω που υπάρχει και κόσμο που λέει ότι το κάνει αυτό, αλλά μόνο αυτό δεν κάνει. Κοιτάει πώς μπορώ να χωθώ με τον έναν, με τον δεξί, με τον αριστερό, όλους να τους κάνουμε φίλους μας, ε; και να γαμήσουμε σιγά σιγά τους άλλους. Άμα γίνεται να τους πάρουμε και τη δουλειά, λες και είναι δουλειά, λες και βγάζουν λεφτά. Εχ, να το κάνουμε, βρε. Ναι, βρε, να το κάνουμε. Λοιπόν, μίλησα μία φορά ωραία, απ' έξω απ' έξω. μίλησα δεύτερη. Όταν λέω ότι ο Βίνσετ δεν σε ενόχλησε, ούτε ο Μίγκα, αλλά κυρίω ο Βίνσεντ, και εγώ μιλάω κάθε μέρα με τον Βίνσεντ, και δεν θα ενοχλεί τον Βίνσεντ, και τον ενοχλεί μία. Τον ενοχλεί δεύτερη, και την τρίτη έρχεσαι και το κάνει στο live μου, θα σε πάρει να μη σου πω ποιο. Και μιλάω σοβαρά τώρα. Δεν είναι δυνατόν στο live το δικό μου κάνω εγώ κουμάντο και σε όποιον αρέσει. Το κατάλαβες. Και εσύ και οι υπόλοιποι στο live εδώ κάνω εγώ κουμάντο. Είναι δικό μου το κανάλι. Ανοίγω για να περνάω εγώ καλά. Και όχι, προφανώ θέλω να περάσουν και οι άλλοι που μπαίνουν καλά. Αλλά τι να κάνω, παρτάκε και βάλω να βάζω πρώτο τον εαυτό μου. Δεν θέλω πάντως να μου σπάσει εμένα τη διάθεση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, post στο chat με φάση και καλά καλοπροαίρετα και καλά καλοπροαίρετα που πάνε προς το Vincent και είσαι σε φάση «Αχ, να κρατήσουμε το τσάτ άγιο και να μην κάνουμε και να μοιράνουμε. ράνουμε». «Πού τα πουλάς αυτά, μωρή! Πού τα πουλάς αυτά, μωρή!» «Εγώ δεν τα γουστάρω αυτά! Προσβάλλεις εμένα πρώτον και δεύτερον προσβάλλεις κυρίως τον Βίνσεντ». Είναι σαν να λες λοιπόν ότι ο Βίνσεντ δεν σέβεται εμένα και θα γράψει κάτι που δεν αρμόζει να γραφτεί. Ο Βίνσεντ ξέρει πολύ καλά τι θα γράψει και ξέρω πολύ καλά εγώ και ο Βίνσεντ αν με σέβεται. Γιατί περνάμε γύρω στις 4 με 5 ώρες την ημέρα online να μιλάμε πιεδόν κάθε μέρα. Έτσι. Μερικές φορές θα μπορούσε να πεις ότι έχουμε και τηλεπάθεια. Αν δεν μιλήσουμε θα ξέρω ότι έχω πονοκέφαλο ή ότι έχει πονοκέφαλο ότι έχω κάτι και θα μου στείλει μήνυμα. Κανένας άλλος δεν το κάνει αυτό. Οπότε άσε να ξέρω εγώ καλά τι θα γράψει ο Vincent στο τσάτ. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Και να ήταν μόνο αυτό θα πεις πάει στο διάλογο. Βέβαια στο είπα και στο είπα μία, στο είπα δύο, στο είπα ωραία. Κόφτο. Δεν το κόψες. Δεν γουστάρω λοιπόν ούτε μποτάκια που μπαίνουν και βάνουν dislikes, ούτε ανθρώπους που μπαίνουν και κάνουν dislikes και κοιτάνε να χαλάσουν τη δουλειά των άλλων. Και κυρίως δεν γουστάρω ανθρώπους που λένε κουβεντούλες πίσω πίσω, πίτσι πίτσι πίτσι, πιάνουν τον ένα, πιάνουν τον άλλον. Με όλους φίλοι βρε παιδί μου. Ρε τι λες. Άχου το. Εντάξει και εγώ συμπαθώ πάρα πολύ κόσμο είμαι κοινωνικό, αλλά δε παιδιά, δεν σα αγαπάω όλου το ίδιο. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να σα αγαπάω όλου το ίδιο. Κάποιο του ξέρω καλύτερα, με κάποιου έχω περάσει πράγματα. Κάποιο του ξέρω προσωπικά, είναι φίλοι μου χρόνια. Δεν είμαστε το ίδιο όλοι, εντάξει. Και κάποιο μπορεί να τυχαίνει να χαίρουν ιδιαίτερη συμπάθεια και να μην του έχω δει και ποτέ μπροστά μου. Έτσι. Τι κάνουμε. Τον Άρωτολ και τη Λίνα είναι και του ξέρω 15 χρόνια. Τι έτσι είναι, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να είναι με όλου όμω έτσι όταν το κάνεις αυτό, μάλλον κάτι παίζει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε εμείς δεν μας νοιάζουν τα νούμερα, δεν μας νοιάζει εκείνο και να έρχεσαι στο δικό μου το κανάλι και να μου μετρά τα νούμερα. Δεν τα μετράω και τα μετράτε εσείς ρε. Ρε πάτε καλά, θα με βγάλετε το χάρακα στο κανάλι μου. Και μετά θα λέμε, ω, κοίτα, κοίτα τα μικρά κανάλια πόσο πιάσανε. Κοίτα, κοίτα τι θα τους κάνουμε τους μεγάλους, ποιους μεγάλους που και αυτοί Ψαράκια, σε γυαλά είναι, έλα τώρα, έλα τώρα μαζευτείτε, κόψτε τις μαλακίες. Λοιπόν, θα ακούνε και κάποιοι και θα λένε τι λέει αυτός, αλλά δεν ξέρουν τι μαλακίες γίνονται πίσω από την πλάτη τους. Λοιπόν, γατάκια, για να ερεμήσουμε, τι λέω, εγώ είμαι πολύ κακός βέβαια, έτσι, να ξέρετε όπως έχουν πει και κάποιοι, εγώ πρέπει να παίρνω ψεφοφάρμακα, ως γνωστόν, γιατί έχω πάρα πολλές τρίχες στα χέρια και αν έχει πάρα πολλέ τριχέ στα χέρια, τότε παίρνει ψυχοφάρμακα. Ή τρεχοφάρμακα, δεν ξέρω τι είναι ακριβώ. Τι λε, Μωρή, διασταυρωσίας μου με μυρμικό που θα με κρίνει σε μένα. Τι λες... Ναι, παιδιά, τα λένε και αυτά. Ε, μετά του πειράζει, βέβαια, μη με πειράξει κανένα όταν λένε τέτοια. Ρε, ποιο κοριδεύεται. Ποιο κοριδεύεται. Ο καλός δεν είναι και χαζός. Και δεν σκέφτονται όλοι εσείς. Εντάξει, κάποιοι όντως ανοίγουν για να περάσουν καλά. Το καταλαβαίνετε. Κάποιοι άμα μείνουν αυτοί και ο Βίνσεν μόνο, δεν τους ενοχλεί. Το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει. Και όσοι έχει πρόβλημα και δεν του αρέσει αυτό, μπορεί να φύγει. Δεν την αναγκάζουμε κανέναν να είναι εδώ. Κανέναν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αφού θέλετε να έχετε φίλους στις φιλίες, να ακούσουν και κάποιοι άλλοι, δεν πάμε και βγάζουμε φάτσα φόρα τα μυστικά των άλλων που μας έχουν εκμυστηρευτεί οι φίλοι μας γιατί μας στεναχώρησαν μία φορά οι φίλοι μας και δεν μας άρεσε κάτι. Τι έγινε μανελάκι, είπα κάτι που σε τάραξε. Τι ξέρω μαλάκα, είσαι σοβαρός. Θα με πει δηλαδή με ένα μυστικό άρωτρο τρολίο Βίντσεν και άμα μία μέρα θυμώσω λίγο με τον άρωτρο, θα πάω και θα τον κάνω βουκίνο σε όλους. Έτσι είναι οι φιλίες σας. Αυτοί είναι οι φίλοι. Είστε σοβαροί. Άμα κάποιο λοιπόν σα ενοχλεί και δεν το γουστάρετε, είναι πολύ απλό. Θα σου πω τι κάνω εγώ. Κόβετε τι επαφέ μαζί του. Εντάξει, άμα τον ε, σέδεστε σαν άνθρωπο. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν λέτε τίποτα έτσι κι αλλιώ σε κανέναν. Δεν βγαίνετε να τσακωθείτε και να λέτε Α, εκείνο είναι αυτό, α, εκείνο είναι ο άλλο. Κομμένα αυτά. Όχι. Άμα δεν γουστάρει κάποιον και σε ενοχλεί, και είχα και πρόσφατη εμπειρία στο Xbox, δεν γούσταρε, παιδί μου, κάποιον. Δεν περούσα καλά. Λέω εντάξει φιλαράκι, πίσω κομπλέ, εγώ δεν περνάω καλά μαζί σου, τελείωσε εκεί. Γεια σου. Δεν ξαναμπαίνουμε να μιλάμε ρε παιδί μου, μην το κουράζω, μην κουράζω και σαν να μην κουράζομαι κι εγώ. Αλλά δεν πήγα μετά να θάψω σε όλου του κοινού γνωστού. Εντάξει. Δεν δουλεύει έτσι παιδιά. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα και ψιψιψί, ψι, ψι, αυτό είναι εδώ, αυτό είναι εκεί, είναι το άλλο. Και τα κάνει και σε μένα, θα τα κάνει κι αλλού. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει. Για να μην μιλήσω τώρα που κάποιοι έκανε πρωταπριλιάτικο αστείο ο Αμίγκα ότι θα φύγει από το Project M. Δεν τον πιστέψανε και οι Πέτρε. Τελικά κάποιοι τον πιστέψανε και όχι μόνο τον πιστέψανε. Και να του το λε: Ρε, μην το πιστεύει, ρε. Ρε, κάνει αστείο ο άνθρωπο. Και κάνανε κολοτούμπε. Απ' τη χαρά του. Ρε, λε να το πάρουμε και μεταγραφή το Αμίγκο. Ε, να πάρουμε μεταγραφή το Αμίγκα. Ε, τι ωραία θα είναι. Έτσι! Πάμε! Λοιπόν, έξω από τα δόντια να σα τα πω. Θα αντιμαλάω. Δεν κρατήθηκα. Δεν μπορώ να τα βλέπω όλα αυτά. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα να προσπαθεί. Άμα θε να γίνει διάσημος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γίνε διάσημος. Κάνε ό,τι θε για να γίνει διάσημος. Μην ενοχλεί όμω του άλλου. Θα αφήσει του άλλου ήσυχου. Και όχι να κάνουμε τεμενάδε στον Βίνσεντ και τον Αμίγκα. Αχ, έλα εδώ, έλα να κάνουμε αυτό. Αχ, τι καλή που είστε και τι καλός είσαι εσύ. Και να κάνουμε εκείνο και να κάνουμε το άλλο. Και μετά ξαφνικά, χωρίς να μα έχουν κάνει τίποτα. Ε, να κοιτάμε να του χαλάσουμε και αυτό που κάνουν. Να λέμε πράγματα, να κάνουμε εκείνο. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε, μαζέψε λίγο ρε. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Αλλά και έχω βγει από τα ρούχα μου τρει μέρε τώρα και λέω εντάξει δεν γίνεται. Άστο, θα βγω να τα πω, δεν γαμιέται. Α μην μου μιλάει κανένα μετά. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, παιδιά. Αυτά θα κοπούν. Και άμα δεν κοπούν, δεν πειράζει. Δεν ανοίγω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν με νοιάζει. Το κατάλαβε. Ούτε Facebook groups δικό μου έχω, ούτε Discord server δικό μου έχω. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ εγώ κάνω κουμάντο. Και εντάξει, ένα χέρι παραπάνω θα έχει ο Άρωτολ και ο Θεοδόσης. Άμα γίνει κάτι εδραυλική να με βοηθήσουν. Και τελείωσε. Να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες. Δεν θα ξαναδώ να πέφτουν τέτοιες πόντες στο δικό μου το τσάτ. Ποτέ. Και δεν θέλω να ξαναδώ λογάκια πίσω από πλάτες για άλλους. Εάν... Ο άλλο σε ενοχλεί, σου έχει κάνει κάτι που μάλλον εγώ δεν βλέπω να σου έχει κάνει κάτι, δεν ξέρω να σου έχει κάνει κάτι. Άμα σου έχει κάνει, τι να σου πω, μπράβο σα! Αλλά δεν ξέρω να σου έχει κάνει κάτι. Λοιπόν, χωρί να σου έχει κάνει κάτι, άμα δεν το γουστάρει τον άλλον, δεν ούτε dislike ούτε τίποτα. Δεν ασχολείσαι μαζί του. Δεν παίρνει να τον ξαναδεί, δεν θα ασχολείται και αυτό μαζί σου. Και αν ασχοληθεί μαζί σου, αν δεν ασχολείσαι μαζί του, τότε αυτό έχει το πρόβλημα. Εντάξει κομμένα αυτά. Ποιε φιλίες και μαλακίες μου τσαμπουνάτε μετά. Άιντε. Και να τα πω όπω θα τα λέγε και ένα μακρινός μου θείο, ή έτσι νομίζουμε, ότι έχουμε κάποια μακρινή συγγένεια. Παρακολουθείτε με! Υπάρχει τόσο πια του! παντού! Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού! Ε, όχι παλιά. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκέ! Γκέγκέ! Έντε. Τσάου.